Γιατί σε τελευταίο. Ούτε θα πω το εξής. Ούτε υπό μίαν έννοια η αρχική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια εύκολη θέση εδώ. Δεν ξέραμε τις δηλώσεις αυτές. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Το μάθαμε τώρα. Ναι. Τι να κάνω. Άρσης. Κακώς δεν το ξέραμε, αλλά τι να κάνω. Λάθος. Δεν είναι τρομερό. Ίσα-ίσα. Δεν είναι τρομερό. Υπέρ του θα είναι. Έτσι δεν είναι. Ανοίγει όμως μια συζήτηση. Ανοίγει μια συζήτηση και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μείζον. Ποια είναι η συζήτηση που ανοίγει. Εξαιτίας καθυστερημένης και καθυστερούμενης αντιδράσεως του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα αυτό, δηλαδή στο ότι δεν παίρνει θέση απέναντι στο ζήτημα Καρυπίδη, αλλά λέει θα το εξετάσω τα όργανα, θα δω, θα συνεδριάσω, θα συγκληθούν η δημοκρατία, αυτά που μας είπε ο κ. Βίτσας, εκδίδεται μια απόφαση της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής, του κ. Χάρης, η οποία εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, για την επιλογή Καρυπίδη και για το ότι δεν έχει αντιδράσει με τα ταύτα στο θέμα της επιλογής Καρυπίδη. Και σε συνέχεια αυτού εκδίδει μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όπου αφού εγκαλεί την παρέμβαση της Αμερικανοευρωπαϊκής Επιτροπής, τραβάει ένα κατηγορητήριο για τη Νέα Δημοκρατία ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα αντισημίτες. Και ανάμεσα στους κατανομωζόμενους αντισημίτες είναι ο Μπαλτάκος, ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ η Χρυσή Αυγή. Έχει παρόμοιες, η Νέα Δημοκρατία έχει παρόμοιες ιδέες με τη Χρυσή Αυγή. Θέλω ευθέως να ρωτήσω τον κύριο Βίτσα. Τη στηρίζετε την ανακοίνωση αυτή? Καταρχήν θα πρέπει να είστε περισσότερο ειλικρινείς. Πείτε μου λοιπόν, τι παρέλυση. Αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος, στις Guardian, ναι. Το οποίο λέει πρόσφατο ως, ως θέμα ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα τα ρατσιστικά, στα οποία θέσεις της Χρυσής Αυγής προσομοιάζουν με θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι ψευδές. Αυτό είναι ψευδές. Λέω, αν υιοθετείτε, εγώ θέλω τη θέση τη δική σας καταρχήν να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Δεύτερο, δεν έχουμε τελειώσει. Θα πάμε εισαγωγή έκανα. Πολύ παρακάτω την κουβέντα, ναι. Αν θέλετε, και να ανεβάσετε αυτό το. Τι το έβγαλα εγώ, εσείς την βγάλατε την ανακοίνωση. Εγώ την έβγαλα. Δεύτερο ζήτημα. Αναφέρει στο γεγονός ότι και παλιότερα, δηλαδή όταν λέμε παλιότερα, πολύ πρόσφατα, μόλις τον Σεπτέμβριο, πριν δηλαδή τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, προεκρινόταν από έγκριτους δημοσιογράφους αλλά και ακόμα και από τον κύριο Μπαλτάκο η πιθανότητα ή αν θέλετε το άνοιγμα με μια καλή Χρυσή Αυγή ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμα και πολιτική συνεργασία αν τα πράγματα έφταναν σε ένα αδιέξοδο. Σας θυμίζω βέβαια και τηλεοπτική εκπομπή άλλου σταθμού στην οποία έγκριτος δημοσιογράφος και αναλυτής είπε τα εξής, να μην αναφέρω το όνομά του, δεν έχει νόημα, ότι γιατί εσείς θέλετε σαν ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώσετε όλες τις αριστερές δυνάμεις και την ανταρσία και το ΚΚΕ και να μην έχει δικαίωμα η Νέα Δημοκρατία να ανοίξει ένα δρόμο με τη Χρυσή Αυγή, η οποία βέβαια δεν θα πρέπει να είναι τέτοια οργάνωση αλλά άλλου είδους οργάνωση, δηλαδή πολιτικά θα λέγει κανένας αποδεκτή, και να ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο. Τρίτο ζήτημα, εσείς δεν θεωρείτε παραδεκτή την ανακοίνωση του κυρίου Χάρης, ο οποίος χωρίς να έχει σοβαρά στοιχεία παρά μία ένα ποστάρισμα ή μία ανάρτηση στο Facebook, κάνει ένα κατεβατό που μας ξαναφέρνει στη θεωρία των δύο άκρων. Και σχεδόν ενοχοποιεί όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Ενοχοποιεί όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Διαμορφώνει μία ολόκληρη λογική, ενώ θα έλεγε κανένας, είναι πασίγνωστο στην Ελλάδα ότι αν κάποια δύναμη, δεν θέλω να διεκδικήσω ότι ιδιοκτησιακά θα λέει κανένα δικαιώματα ήταν υπέρ, είναι ενάντια μάλλον στο ρατσισμό, ενάντια στην ξενοφοβία, μερικές φορές κατηγορείται καθ' υπερβολήν για αυτό το πράγμα και βεβαίως αναγνωρίζει όχι απλώς το ολοκαύτωμα αλλά τις διώξεις που έχει υποστεί αυτός ο λαός και αυτή η θρησκευτική αλλά και λαϊκή κοινωνική ενότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αριστερά, μάλλον να το βάλω τα κόμματα της αριστεράς. Το Βορύδη τον έβαλες μέσα. Όχι. Καλά έκανε και έβαλε, αν το πιστεύει, ναι. Καλά έκανε και το έβαλε. Θα δούμε τώρα. Δύο λεπτά. Ναι. Ένα-ένα τώρα. Εδώ σε αυτό το ζήτημα, περισσότερο πρέπει να πει ο κύριος Βορύδης. Έχει πει πράγματα στο παρελθόν. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα και να αλλάζει απόψη του. Εγώ είμαι υπέρ του να αλλάζουν οι άνθρωποι τι απόψει του. Και δεν είναι κακό. Λοιπόν,
πρώτα απ' όλα για να τελειώνουμε. Μου ζήτησατε μια τοποθέτηση για το θέμα του τι έκανε ο Χάρης και η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή. Εγώ κατανοώ απολύτως την ευαισθησία τους. Επίσης, θα σας πω εξ αρχής ότι εγώ βεβαίως και δεν πιστεύω ότι είναι αντισημιτικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, θα σας πω εξ αρχής ότι βεβαίως και δεν πιστεύω ότι είναι ρατσιστικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη μεριά, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, δική μου γνώμη, πολιτική αξιολόγηση, έχετε μεγάλη καθυστέρηση στο να τοποθετηθείτε στο ζήτημα Καρυπίδη. Και αυτό είναι που επιτρέπει την ανακοίνωση του Χάρης. Τελειώνω με αυτό. Τοποθετήθηκα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ξεκαθάρισα. Μπλέξατε το θέμα. Τα ξεκαθάρισα. ΣΥΡΙΖΑ. Τοποθέτησε Καρυπίδη. Αυτό θέλει μια νομική, θα λέγαμε, ένα νομικό άλμα. Βγαίνει μια ανακοίνωση. Ναι. Ξαναλέω, δεν έχω μπλέξει τίποτα εγώ. Βγαίνει μια ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση εσείς απαντάτε με μια άλλη ανακοίνωση. Και αντί να πείτε, κατά τη γνώμη μου, το απλό, δεν το ξέραμε, το διορθώνουμε. Για μένα αυτό είναι το απλό. Λέτε θα συνεδριάσει το όργανο, θα κάνω, θα πήγουν και βγάζετε μετά εσείς μία ανακοίνωση που λέτε αυτά που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία. Και έρχομαι τώρα στο εξής. Λέτε ότι υπάρχει ζήτημα ενδεχόμενο συνεργασίας Χρυσής Αυγής. Πρόκειται περί αστειότητος. Έχει ξεκαθαριστεί σε όλους τους τόνους. Έχει ξεκαθαριστεί από τον Πρωθυπουργό. Έχει ξεκαθαριστεί 100 φορές. Η δε περίφημη δήλωση Μπαλτάκου δεν ξέρω πού έχει γίνει. Δεν ήταν, ήταν διαρροή, ήταν. Δεν ξέρω πού έχει γίνει. Πληροφορία δεν ήταν. Δήλωση, λοιπόν, επίσημη, δεν ήταν. Δήλωση Μπαλτάκου τέτοια, yeah, δεν υφίσταται. Πάμε τώρα στα δικά μου. Και μετά θα πάω και στα του Γεωργιάδη και να τελειώνουμε και με τον Κάρτη. Πάω στα δικά μου. Θέλω λοιπόν από εσάς τώρα, κύριε Βίτσα, εγώ θεωρώ ότι είστε έτοιμος και καθαρός άνθρωπος, να μου πείτε μία αντισημιτική μου δήλωση. Σας βάζω παρακαλώ πολύ να συμπεριλάβετε από την ηλικία των 14 ετών, δεν πειράζει που έχει ανηλικότητα και προστατεύεται, και φόνο να κάνεις ότι χαρίζουν. Εγώ δεν θέλω να μου τη χαρίσετε, από τα 14 μου μέχρι χτες. Πολιτεύομαι από τα 14 μου, είναι η πρώτη ένταξή μου στη ΜΑΚΗ, στο μαθητικό της Νέας Δημοκρατίας, στη Δευτέρα Γυμνασίου. Πείτε μου από τα 14 μου μέχρι χτες μία δήλωσή μου αντισημιτική, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, μία είναι καλό πράγμα. Όχι που, δεύτερη. Είναι καλό πράγμα που θίγεστε. Φύγομαι και πάρα πολύ. Είναι καλό πράγμα, Εύλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τώρα δεν είναι καλό το ότι με φύγετε. Δεύτερο ζήτημα. Άλλωστε, αν την μπορείτε, έχετε δυνατότητα να αντιστέκεστε στην. Εδώ είμαι, γι' αυτό το λόγο. Δεν είπα ότι κάνω εγώ δεύτερο. Όχι, δεν είναι εκεί το ενδιαφέρον μου. Δεν έχω κάνει ποτέ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά μου. Άλλωστε, δεν έχω κανένα τέτοιο φόβο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε μία δήλωσή μου θερμή παράκληση. Ότι πρώτον, εγώ δεν κρατάω φακέλους και κανένα πολιτικό, άρα δεν είμαι καθόλου εύκαιρος. Ξέρω όμως ότι συμμετάσχατε σε κόμματα, βεβαίως, τα οποία είχαν καθαρά εθνικιστικό χαρακτήρα, βεβαίως, και με αυτή την έννοια και ρατσιστικό χαρακτήρα. Λέτε εσείς. Όπως εμείς το εκτιμάμε. Λέτε εσείς. Ναι, βεβαίως, εμείς, ναι, το εκτιμάμε. Άρα και το Λάος που ήσασταν μέχρι πρόσφατα, μέχρι πόσο, 2-3 χρόνια, είχε τέτοιου είδους αντιλήψεις, και παλιότερα το εθνικό μέτωπο, το ελληνικό μέτωπο, με αυτή την έννοια. Ωραία. Άρα, είπατε δύο πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα μπορούμε, να, αν θέλετε, να συνεχίσουμε. Ναι, εντάξει, απλώς. Θερμή παράκληση. Είναι ένα προσωπικό θέμα. Είναι προσωπικό, δεν πολιτικό. Θερμή παράκληση. Ας τα αφήσουμε το προσωπικό, να μιλήσουμε για το πολιτικό. Γιατί εμείς. Αλλά θέλω όμως να το τελειώσω. Δεν θα αργήσω. Δεν θα αργήσω. Θέλω να το τελειώσω. Θερμή παράκληση. Εγώ να πάρω μέρος σε αυτό. Βεβαίως, αλλά θερμή παράκληση να το τελειώσω. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ λέει τα εξής τρία πράγματα για να τελειώνουμε σε ό,τι με αφορά. Το πρώτο. Λέει, διαδέθηκε στο Μιχαλολιάκο 1984. Βεβαίως. Ακριβώς στην γραμματεία της νεολαίας ΕΠΕΝ. Βεβαίως. Ο Μιχαλολιάκο, ξέρετε γιατί έφυγε από τη γραμματεία της νεολαίας ΕΠΕΝ? Γιατί η ΕΠΕΝ μπήκε στην ομάδα των φίλων του Ισραήλ, ο Χρήσαμος Δημητριάδης, και γι' αυτό έφυγε ο Μιχαλολιάκος και γι' αυτό το λόγο τον αντικατέστησα εγώ. Όχι λοιπόν επειδή ήμουν αντισημίτης, αλλά αντιθέτως, για τον ακριβώς αντίθετο λόγο στα ζητήματα πολιτικής. Δεύτερο, το ελληνικό μέτωπο δεν έχει ποτέ, μα ποτέ, από το 1994 μέχρι το 2004, την παραμικρή αντισημιτική αναφορά. Την παραμικρή. Παρακαλώ πολύ να βρείτε μία. Θα ψάξουν, σου λέει, να ψάξουν ό,τι θέλει. Βρε τα χαρτιά του μαζί. Μία. Δεν υπάρχει όμως. Γι' αυτό με βλέπετε και το αναδεικνύω. Μάλιστα. Το τρίτο. Δεν είναι δυνατόν, και το αντιλαμβάνεστε αυτό, επειδή σε ένα κόμμα κάποιος έχει πει κάτι, αυτό να βαραίνει οποιονδήποτε συμμετέχει στο κόμμα αυτό. Στο Γεωργιάδη. Ξέρετε τι προσάπτουν στο Γεωργιάδη? Την σχέση του την πνευματική, λέει ότι είναι πνευματικό τέκνο, έτσι τον χαρακτηρίζουν, με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν ξέρω αν αποδέχεται αυτή τη σχέση ο Άδωνης,
Αυτό είναι δικό του ζήτημα. Μερικές φορές δεν ξέρουμε αν την αποδέχεται και ο κύριος Πλεύρης. Δεν ξέρω αν την αποδέχεται αυτή, να μην το... αυτή τη σχέση. Αλλά είναι αληθές ότι ο κύριος Πλεύρης έχει γράψει βιβλίο. Βεβαίως. Ο κύριος Πλεύρης. Αλλά εσείς με έμφεστε τον κύριο Γεωργιάδη, δεν με έμφεστε τον κύριο Πλεύρη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, κύριε Βίτσα. Εντάξει, και εσείς με έμφεστε τον ΣΥΡΙΖΑ για ποιο πράγμα. Καρυπίδη, όχι εσείς προσωπικά. Δύο λεπτά, με συγχωρείτε. Η Νέα Δημοκρατία με συγχωρείτε την ανακοίνωσή τη. Την είδα. Γιατί την ήξερα την παρατήρηση, συγγνώμη. Η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ποτέ ότι υπάρχει ζήτημα. Φανταζόσασταν, θέλετε να πείτε, όχι την ξέρατε. Ήξερα τη δήλωση, διάβασα τη δήλωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση στην Νέα Δημοκρατία. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Έβγαλε μια ανακοίνωση στην Νέα Δημοκρατία. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντισημητικό κόμμα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ είμαι αντισημήτη. Κάνετε εσεί δήλωση, δεν είναι κοινό. Όχι, δήλωση. Δεν είμαι εγώ. Εγώ να κάνω δήλωση του μηδενό. Όχι, ωραία, δεν είμαι. Δεν είμαι δικαστή προθέσεων. Ακούστε κάτι άλλο. Γιατί το αποδίδετε αυτό όμω. Γιατί αυτό είναι συκοφαντικό. Είναι εξευριστικό. Και αντί να πείτε το εύκολο, εγώ σας είπα λάθος ο Καρυπίδης, λάθος ο Καρυπίδης, ανοίγουν μια πλήξατε, πάλι μπλέξατε το πράγμα. Μάλιστα. Εγώ αυτό που δεν είδα, ως τώρα, με συγχωρείτε, μια κουβέντα μου, το κύριο Χάρης να δείξει την ίδια σπουδή και την ίδια ευαισθησία σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει προηγουμένως και με συγκυβερνώντα κόμματα, το λαό δηλαδή, για παράδειγμα, και με άλλες τοποθετήσεις που έχουν γίνει. Έσπευσε λοιπόν, χωρίς καν να, δεν ξέρω πόσο γνωρίζει ή πόσο δεν γνωρίζει το θέμα, έσπευσε να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία δεν είναι το θέμα της επέμβασης που είναι και αυτή βάναυση, αλλά και της αξιολόγησης, επαναφέροντας το θέμα το ένα άκρο, το άλλο άκρο, πράγμα που είχαμε θεωρήσει ότι είχε σβηστεί από την πολιτική ζωή του, του τόπου, να μιλήσει για πράγματα κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Μία κουβέντα για να κάνουμε. Κύριε Υπουργό, ένα λεπτό πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Στην οικονομία δεν είπα, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Εσείς δεν πειράζουν, κύριε Υπουργό. Δεν μπορείτε. Όταν έρθει η σειρά, δεν πειράζει. Μα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Μου δόθηκε ο λόγο και προτιμήσατε. Δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει.